σε σφαρμάκι. Το πιο τρελό που έχετε κάνει για την αγάπη. Έχω στείλει σε μια κοπέλα που μ' άρεσε πάρα πολύ. Δούλευε τότε σε ένα θέατρο, ένα φορτηγό κόκκινα τριγέντρα φυλά. Ποια είναι? Δεν λέγονται αυτά. Δεν λέγονται αυτά, σας παρακαλώ. Όλοι τα νιάτα μας, τι κάναμε? Θα το γράψω σε ένα βιβλίο. Ετοιμάζετε βιβλίο με τη ζωή σας? Ναι, έχει γίνει μια πρόταση. Και νομίζω ότι θα το κάνω. Μπορεί να το δούμε και στη μεγάλη οθόνη μετά. Ναι, θα είναι για ταινία. Η ζωή μου είναι ταινία. Ήθελα να βρω ένα πιτσιρίκι ο οποίος θα ξεκινούσε σαν συλβωτής παπουτσιών, όπως ξεκίνησε η ζωή μου στην Ελλάδα. Και όταν σιγά σιγά μεγαλώσει και γίνει γνωστός, εκεί θα παίξω και λίγο εγώ. Ποιος θα σας έκανε? Θα γίνει casting. Να μοιάζει λίγο σε μένα, μετά στην εξέλιξή μου, σιγά σιγά. Καντάδες στα κορίτσια μας και στις γειτονιές. Η πρώτη επαφή με το μικρόφωνο, ο πρώτος διωγμός από το μαγαζί, το κλάμα. Θυμάστε τον πρώτο σας διωγμό από μαγαζί? Βέβαια. Σαν συνέστημα ήταν πολύ βαρύ. Χειρότερο, γιατί ήταν η ζωή μου όλη. Ήθελα να γίνω τραγουδιστής, το αγαπούσα πάρα πολύ. Και επειδή αυτός ο καλλιτέχνης ο συγκεκριμένος που ήταν τότε εκεί, έφερε έναν δικό του γνωστό και εμένα με δίωξαν το πρωί. Και πήγα σπίτι και δεν ήθελα να κάνω το χατήρι της μαμάς, που δεν ήθελε να γίνω τραγουδιστής, ήθελα να γίνω δικηγόρος και γιατρός. Καταλαβαίνετε, στο σπίτι, κλάμα. Ο καλλιτέχνης τότε που δεν σας ήθελε, έχετε συνεργαστεί, υπάρχει τώρα στο Πεντάγραμμα? Περαστικό ήταν, έκανε 2-3 σεζόν και εξαφανίστηκε.